Πολλά λάθη και από τον διαιτητή, αλλά και από τον βοηθό, ο οποίος είναι και διεθνής και νομίζω ότι για ένα διεθνή βοηθό τέτοια λάθη δεν πρέπει να γίνονται. Τη φάση με τον Καπίνο, Νίκο, με τη φάση με τον Καπίνο θα τη δείξουμε τώρα, θα τη δείχνουμε τώρα, όπου έχει φάει, δεχτεί ένα αντικείμενο ο Καπίνο και έχει διακοπεί το παιχνίδι για 2 λεπτά, διότι τα παράπονα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού δεν είναι μόνο στο πρωτογενές ότι κακώς έπεσε το αντικείμενο από τους οπαδούς του Όφη, είναι ότι ο διαιτητής δεν έγραψε τίποτα στο φύλλο αγώνος. Κυριάκο Θωμαίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αυτό τώρα είναι λιγάκι έτσι περίεργο, ε. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω πιο σημαντικό από οτιδήποτε συζητάμε για αυτή την αγωνιστική, αυτή τη σκηνή που βλέπουμε, όπου πράγματι ο διαιτητής δεν έχει γράψει απολύτως τίποτε στο φύλλο αγώνα και φαντάζομαι ότι θα ελεγχθεί και από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και από τους ποδοσφαιρικούς εισαγγελείς, οι οποίοι βεβαίως δείχνουν μια επιλεκτική ευαισθησία, τον κύριο Πετρόπουλο και τον κύριο Καρά. Είναι για μένα πρωτοφανές, ενώ ο διαιτητής διακόπτει το μάτς, δεν γράφει απολύτως τίποτε στο φύλλο αγώνα. Θεωρώ βέβαια ότι θα ελεγχθεί πειθαρχικά, φαντάζομαι όμως ότι θα υπάρξει έστω και την τελευταία στιγμή, έστω και την ίστατη ώρα, μια αντίδραση των ποδοσφαιρικών εισαγγελέων. Πρέπει να σας πω ότι ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ δεν προβλέπει κάτι σε αυτή την περίπτωση ώστε να το συνδέει με διακοπή αγώνα. Βεβαίως ο τραυματισμός ενός ποδοσφαιριστή είναι πολύ σημαντική υπόθεση, αλλά ο κύριος Θεόδωρος Κουρίδης, ύποπτος για τους θυμμένους πίνακες διαιτησίας, έχει συντάξει ένα πειθαρχικό κώδικα που σε αυτή την περίπτωση δεν προβλέπει κάτι ή εν πάση περιπτώσει δεν κάνει σαφές οτιδήποτε. Φαντάζομαι ότι οι ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς και η ΚΕΔ θα επέμβουν. Από οποιαδήποτε διαιτητική απόφαση θεωρώ την περίπτωση Καπίνο πιο σημαντική στιγμή της αγωνιστικής. Ναι. Όντως, εδώ που τα λέμε, γιατί μιλάμε και για τραυματισμό από αντικείμενο. Γενικότερα, πάντως, σε αυτό το παιχνίδι και σε αυτό το παιχνίδι, Κυριάκο, τα λέμε κάθε Κυριακή και εσύ τα λες κάθε Δευτέρα στην εκπομπή σου. Είχαμε πολλά θέματα με τη διαιτησία. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι συμβαίνουν στις ίδιες ομάδες όλα αυτά τα θέματα, κατά τη γνώμη μου. Και δεν ξέρω κιόλας αν μιλάμε για κακούς διαιτητές ή για κάτι άλλο. Κοιτάξτε, άκουσα τον κύριο Μιντιούρη που είπε ότι ο κύριος Κοσταράς είναι διεθνής. Ξέρετε όμως πώς έγινε διεθνής? Με παράνομη διαδικασία. Δηλαδή, ο κύριος Κοσταράς και ο κύριος Γρεβένης είναι οι μόνοι βοηθοί διαιτητές που η ΕΠΟ τους έκανε διεθνείς, ακολουθώντας μια απολύτως παράνομη διαδικασία, διότι ο κανονισμός διαιτησίας που η ίδια η ΕΠΟ έχει ψηφίσει προβλέπει την απόφαση για το ποιος θα είναι διεθνής να την παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ. Ανταυτού όμως την απόφαση την πήρε η Εκτελεστική Γραμματεία, ένα όργανο που ελέγχεται κυρίως από τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρο. Και γνωρίζουμε όλοι ότι ο κύριος Γιώργος Άρης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, είναι ύποπτος, έχει κληθεί, έχει απολογηθεί ως ύποπτος για τους θυμμένους πίνακες διαιτησίας. Αντί λοιπόν να αφήσει την απόφαση για το ποιος θα είναι διεθνής βοηθός να την πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ, ειδικά στην περίπτωση του κυρίου Κοσταρά και στην περίπτωση του κυρίου Γρεβένη, έκανε διεθνής αυτούς τους δύο διαιτητές και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Άρα ουσιαστικά υπάρχει μια επιτροπή που ελέγχεται, όπως λες εσύ, από τον Σαρή και από τον αντιπρόεδρο για να ορίζει τους διαιτητές κατά το δοκούν, όπως θέλουν εκείνοι δηλαδή. Είναι η εκτελεστική γραμματεία της ΕΠΟ, είναι ένα ολιγομελές όργανο, ελέγχεται πλήρως από τον κύριο Σαρή και τον κύριο Παπακοσταντίνου και επαναλαμβάνω ότι η νόμιμη διαδικασία που και η ίδια η ΕΠΟ έχει ψηφίσει προβλέπει την απόφαση αυτή για το ποιος θα είναι διεθνής να την παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ και όχι το λιγομελές όργανο της Εκτελεστικής Γραμματείας. Έξοχα. Κυριάκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.